Και νέα μικρή μείωση. Σημείωσαν σήμερα οι τιμές των καυσίμων με αποτέλεσμα το πετρέλαιο θέρμανσης να πωλείται έως 90 λεπτά το λίτρο, ενώ η μέση τιμή της αμόλυβδης δεν ξεπερνά το 1 ευρώ και 35 λεπτά στα πρατήρια της Μαγνησίας. Να σημειωθεί ότι σε ό,τι έχει σχέση με το πετρέλαιο θέρμανσης, όσοι λαμβάνουν και την ειδική επιδότηση θα το πληρώσουν έως και 55 λεπτά, όσο δηλαδή και πριν από μία πενταετία. Οι τιμές αυτές είναι οι χαμηλότερες τιμές της τελευταίας πενταετίας. Οι τιμές αυτές δηλαδή τις είχαμε στα πρατήρια μας το 2009. Και πριν. Υπάρχει πτωτική τάση. Ακόμα και σήμερα, στο πούμε, είδαμε μια μικρή μείωση των τιμών. Απλώς υπάρχουν, να γνωρίζω ο καταναλωτής, ότι το 65% της τιμής περίπου είναι φόροι για την βενζίνη και το 55% της τιμής είναι, για το πετρέλαιο κίνηση είναι φόροι. Η συνεχώς καθοδική πορεία στις τιμές των καυσίμων σε συνδυασμό με τη βαρύ χειμωνιά αύξησαν την αγοραστική κίνηση σε ό,τι αφορά στο πετρέλαιο θέρμανσης κατά 20%. Ενώ στην αμόλυβδη η εικόνα παραμένει αμετάβλητη με την ίδια μειωμένη ζήτηση. Η οικονομική συγκυρία πλήττει κυρίως τους καταναλωτές, πιστεύω, και είναι δύσκολα. Βέβαια, οι τιμές, όπως είπαμε, είναι χαμηλές. Δηλαδή, υπάρχουν καταναλωτές οι οποίοι βάζαν, ας το πούμε, αυτοί που, οι λίγες, αυτοί που γεμίζαν, βλέπουν τώρα, ας το πούμε, να φουλάρει το ντεπόζιτό τους με λιγότερα. Ή ένα ταξίδι τώρα στην Αθήνα, ας το πούμε, με ένα ΙΧ, κοστίζει 20 ευρώ, πήγαινε ένα λιγότερο. Είναι μεγάλη διαφορά. Με τις τιμές εννοώ μέχρι πριν 6 μήνες.